Εμόφυρτο στην άσφαλτο, με τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα, βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη ένα τετράχρονο αγοράκι από την Αλβανία, την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι κάνοντας κούνια από τα καλώδια της ΔΕΗ. Εγώ είδα ακριβώς το παιδάκι στον αέρα να πιάνει το τελευταίο σύρμα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ τι είναι, να κουνιούνται τα καλώδια όλα και να σκάει στο δρόμο. Δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις του. Μετά από 3-4 λεπτά που ήρθε το ασθενοφόρο, αρχινούσε και κουνούσε χέρια, πόδια, έκλαιγε γεμάτο αίματα στη μούρη. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12 το μεσημέρι στην οδό Αναγνώστου Γογονή. Σοκαρισμένοι οι οδηγοί των αυτοκινήτων και οι περαστικοί είδαν το αγοράκι να πέφτει στο κενό. Εγώ άνοιξα την πόρτα, δεν υπολόγισα ούτε αυτοκίνητα ούτε τίποτα. Πήγα δίπλα στο παιδί, λέγανε μην το γυρίσουν, το μάτι του έβγαζε αίμα, η μύτη, το στόμα. Είχε διαλυθεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε σε σοβαρή κατάσταση το τετράχρονο αγοράκι, καθώς και δύναμη της αστυνομίας που εξέτασε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Το παιδάκι κουνιόταν συνέχεια και σηκωνόταν. Ναι, ναι, προσπαθούσαμε να το έχουμε κάτω. Το έχουμε στα πλάγια για να μην καταπιεί το αίμα του. Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί ήταν μόνο στο σπίτι και οι γονείς του ενημερώθηκαν τηλεφωνικά. Επιτρέπετε να αφήνουμε το παιδάκι μόνο του και να είναι και το τραπέζι κοντά στο μπαλκόνι. Λογικό είναι να πάει το παιδάκι να ανεβεί, να πιάσει το σύρμα. Πήρανε τη μητέρα, από ό,τι άκουσα το αγοράκι λέγεται Άλεξ. Είναι Αλβανέζα γυναίκα αυτή και πρέπει να εργάζεται, να δουλεύει. Σε βάρος των γονιών του παιδιού σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Την ίδια ώρα το τετράχρονο αγόρι, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις στο νοσοκομείο Χανίων, διασωληνωμένο διακομίστηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή.